Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γιγουρτάκη. Είναι εκπαιδευτικός ιστορικός, άλλοτε διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας άνθρωπος με ουσιαστική και βαθιά γνώση των γεγονότων. Γεια σας κύριε Γιγουρτάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, 200 χρόνια ανεξαρτησίας, 200 χρόνια διαδρομής και ιστορίας. Λοιπόν, ένα μείζον γεγονός για όλους τους Έλληνες. Ένας άθλος που κατ' ουσίαν ταυτίστηκε και με τη θεμελίωση της πολιτικής ύπαρξης των Ελλήνων. Και θέλω, ξεκινώντας, να μας πείτε σε ποιο περιβάλλον ήρθε η Επανάσταση του 1821. Ναι, σωστά το θέτετε. Είναι η αφετηρία της έναρξης της πολιτικής ύπαρξης της χώρας μας. Μην ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας. Όλα τα Βαλκάνια ήταν κάτω από οθωμανική κυριαρχία. Η προηγούμενη, η προγενέστερη εμπειρία στην περιοχή μας ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι μια απόσταση χρονικά αλλά και ουσιαστικά, θεσμικά, πολύ μεγάλη. Ο υπόδουλος Έλληνας νιώθει ότι μαζί και με άλλους εθνικότητες, πολλές φορές με Ορθόδοξους Χριστιανούς στα Βαλκάνια, βιώνει τον τουρκικό ζυγό, τον οθωμανικό ζυγό. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη. Είναι η αρχή του 19ου αιώνα, είναι μετά την ήττα του Ναπολέοντα στην Ευρώπη, άρα έχει εγκαθιδρυθεί η Ιερή Συμμαχία, που είναι στην ουσία μια, θα έλεγα, συμμαχία των αυτοκρατόρων της Ευρώπης, των βασιλέων της Ευρώπης, με σκοπό ακριβώς αυτό, να εμποδίσει κάθε εξέλιξη, κάθε επανάσταση, κάθε αλλαγή που θα προκύπτει από τον ίδιο το λαό, οπουδήποτε και αν αυτό συμβαίνει. Και μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται να ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Είναι δυσμενές το κλίμα για την Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο υπόδουλος Έλληνας έδινε τόση μεγάλη σημασία σε αυτό το γεγονός. Τώρα, οι εμβληματικές φυσιογνωμίες του 21, κύριε Γιγουρτάκη, και μέσα από την εκπαίδευση που έχουμε λάβει, αν θέλετε, φαντάζουν κάτι σαν υπερφυσικοί ήρωες. Το θέτω με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ήταν απλοί άνθρωποι που πήραν τα όπλα και έκαναν την Επανάσταση. Και θα ήθελα να σταθούμε σε μία ή σε κάποιες από αυτές τις φυσιογνωμίες. Ποια ξεχωρίζετε εσείς? Ναι, βέβαια δίνεται την ανθρώπινη διάσταση. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει σε κάθε μορφή ηρωική, υπάρχει ανθρώπινη διάσταση. Εδώ όμως είχαμε πραγματικά γεγονότα και στάσεις που ξεπέρασαν τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι, ξεπέρασαν τα όρια αυτά. Το να μυθοποιεί ένας λαός όπως εμείς τις μορφές της επανάστασης του είναι αναμενόμενο. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πάρω, με ρωτήσατε ποιους θα ξεχώριζα. Πολύ σημαντική είναι η φυσιογνωμία του στρατηγού Μακρυγιάννη. Και για τον τρόπο που κατάφερε να μετουσιώσει τον ιδεαλισμό του, αν και ένας πλούσιος έμπορος, και να οραματιστεί την ελεύθερη Ελλάδα, να το κάνει πράξη, να πολεμήσει ο ίδιος. Η δεύτερη μεγάλη φυσιογνωμία, που από ό,τι είδατε και σήμερα σε μια πολύ καλή δημοσκόπηση, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Πράγματι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποτέλεσε μια εμβληματική μορφή. Μπορώ να πω ότι κατάφερε να εξισορροπήσει, να προβλέψει, να αλλάξει δεδομένα και να οδηγήσει την Επανάσταση, όχι μόνος του βέβαια, πάντα στο πλευρό του πολεμούσαν Έλληνες. Πάντα αυτές οι μορφές τι είχαν αυτό το τάλαντο, αυτό το πλεονέκτημα της επιρροής, του κύρους πάνω στις μάζες. Αλλά ας δούμε και λίγο ότι εκείνη την εποχή οι Έλληνες είναι με ένα τσούρμο ανθρώπων ξυπόλυτων, φτωχών, άοπλων, έτσι. Έχει καταφέρει να τους βρει όπλα με τις πρώτες αψημαχίες με τους Οθωμανούς. Στην πραγματικότητα δεν φανταζόμαστε έναν οργανωμένο στρατό να πολεμάει ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό αυτές οι εμβληματικές μορφές παίζουν πολύ μεγάλη σημασία. Τα πρόσωπα σε ένα μη καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο παίζουν πάντα μεγάλη σημασία. Τώρα μιλάμε για μια επανάσταση η οποία δεν είχε τοπικό χαρακτήρα, Πελοπόννησος, Στερεά, Κυκλάδες, παραδουνάβιες επαρχίες. Θα δούμε και λίγο παρακάτω ποια ήταν η συμβολή, η ουσιαστική συμβολή της Κρήτης σε όλο αυτό. Μια πυρκαγιά, θα μπορούσε να πει κανείς, με πάρα πολλές εστίες. Και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για άθλο και επειδή είπατε ότι δεν μιλούσαμε για κάποιον οργανωμένο στρατό. Γυρνώντας λοιπόν το χρόνο πίσω, οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν όντως ότι θα τα καταφέρουν, ότι θα καταφέρουν δηλαδή να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Διότι αυτό που κατάφεραν κατ' ουσίαν ήταν να δημιουργήσουν μια ελεύθερη εστία σε μια γωνιά της αχανούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι καλή ερώτηση αυτό που θέτετε. Θα σας πω ένα περιστατικό. Θα σας απαντήσω με ένα περιστατικό που το έχουμε και στα βιβλία μας, στα σχολικά βιβλία του Λυκείου. Κοιτάξτε, είναι μια φάση που ο στρατηγός Μακρυγιάννης στο Άργος οργανώνει ένα τμήμα του στρατού, του περίπου 500 άνδρες, και είναι δίπλα του ο Φιλέλληνας, ο Δεριγνή, ένας πάρα πολύ καλός στρατιωτικός, αξιόμαχος, είναι εκεί για να εκπαιδεύσει τον στρατό. Όταν λοιπόν έρχεται ο Δεριγνής στο πεδίο εκείνο που ο Μακρυγιάννης έχει συγκεντρώσει αυτούς τους Έλληνες επαναστάτες, βλέπει αυτό το τσούρμο, τους βλέπει έτσι όπως είναι και του λέει: καλά, με αυτούς εσείς θα τολμήσετε να χτυπήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το έχουμε κάνει ποτέ? Και τότε του απαντάει ο Μακρυγιάννης ότι κοίτα στρατηγέ μου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους κάτι έτσι, που τους λέει και το πιστεύουν ότι θα κερδίσουν, ότι είναι ο Θεός με το μέρος τους, ότι θα απελευθερώσουν την Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι δεν μπορούσε πραγματικά αυτή η τιτανομαχία. Ήταν ένας Δαβίδ με το Γολιάθ, έτσι. Μια τέτοιου μεγέθους αντιπαράθεση. Δεν μπορούσαν οι επαναστατημένοι Έλληνες να έχουν θετικό αποτέλεσμα αν δεν πίστευαν βαθιά μέσα τους, έστω διαισθητικά, έστω με έναν μεταφυσικό ίσως τρόπο, αλλά σίγουρα με τον πόθο της απελευθέρωσης μετά από τόσα χρόνια, μετά από όσα είχαν στερηθεί, το πίστευαν πολύ βαθιά. Και μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος έλαβε και χαρακτηριστικά διαχρονικής προτροπής. Αρκεί να ανατρέξουμε στους στίχους του Κωστή Παλαμά. Δεν είναι καθόλου τυχαίοι. Απευθυνόμενος στους στρατιώτες του 40 είχε πει: αυτό θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Έτσι είναι. Έμεινε διαχρονικό. Να θυμίσω και αυτό που στην αντίσταση στους Γερμανούς, έτσι, στα βουνά της Ελλάδας, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Ήταν έτσι η συνέχεια. Είχε την επίγνωση, ακόμα και στο έπος του 40, έτσι, ο Έλληνας, ότι συνέχιζε αυτή την εποπία από τη γέννηση του ελληνικού έθνους στην Επανάσταση του 21 και ύστερα, βέβαια. Τώρα, κύριε Γιγουρτάκη, θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς έβλεπαν οι Τούρκοι την Επανάστασή μας εκείνη την εποχή. Τι ήταν για αυτούς όλο αυτό που συνέβαινε? Από όσο διάβασα και ενημερώθηκα σχετικά, στην τουρκική ορολογία δεν υπάρχει λέξη επανάσταση. Υπάρχει ο όρος Ισιανή, που σημαίνει στάση. Μόρα Ισιανή, ναι, για να ακριβολόγω, έτσι, από τη λέξη μοριάς. Αντιστοίχως είναι και η λέξη Ισιανικιάρ, που σημαίνει στασιαστής. Κάτι δηλαδή σαν τους τρομοκράτες εκείνης της εποχής θεωρούνταν. Έτσι είναι, σωστά το θέτετε. Και για την Ευρώπη, αλλά και για τους Οθωμανούς, οι Έλληνες που επαναστάτησαν ήταν στασιαστές, ήταν τρομοκράτες. Γιατί η τάξη, όπως την ήξεραν, όπως την είχαν καθιερώσει οι Οθωμανοί στη χώρα μας, έτσι, ήταν οι προεστοί, οι κοινότητες με τους Έλληνες οι οποίοι μεσολαβούσαν για τα θέματα αυτά. Υπήρχε μια ισορροπία, υπήρχε ο συνεχής φόρος απέναντι στο Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος δεν μπορούσε να κατανοήσει, δηλαδή η κεντρική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Βλέπετε, υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή η πολυπολιτισμικότητα και η εντύπωση στους κρατούντες Οθωμανούς ότι θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Άρα αρχικά θεωρήθηκε ως μια στάση απέναντι στο Σουλτάνο, μια απλή εξέγερση. Που, αρχικά, αν δεν κάνω λάθος, ο Σουλτάνος θεωρούσε ότι πίσω από αυτό κρύβονταν οι Ρώσοι. Ναι, είχε βάσιμες βέβαια υποψίες. Γι' αυτό ήταν η εμπειρία του η οδυνηρή για τον Σουλτάνο, γιατί δύο Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι όπου είχε αιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν οι πρόσφατες μνήμες των Οθωμανών. Πίστευε λοιπόν ότι επειδή και η Φιλική Εταιρεία είχε ιδρυθεί στην Οδυσσό, μην ξεχνάμε, στο έδαφος της Ρωσίας τότε, έτσι. Έχοντας λοιπόν πληροφορίες με τους κατασκόπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με κάποιες συλλήψεις, με τη θανάτους του Ρήγα και όλα αυτά, φανταζόταν ότι κρύβεται από πίσω μια ορθόδοξη δύναμη όπως είναι η Ρωσία. Τώρα να πάμε λίγο στα της Κρήτης και το ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα. Υπάρχει, κύριε Γιγουρτάκη, μια παρεξηγημένη αντίληψη και θέαση των γεγονότων? Δεν θα έλεγα παρεξηγημένη ακριβώς. Τουλάχιστον είναι ελλειπής η γνώση μας για το τι συνέβη στην Κρήτη, όχι εμάς εδώ, αλλά γενικά. Παραδείγμα, στα σχολικά εγχειρίδια δεν αναφέρεται η επανάσταση της Κρήτης. Θεωρείται ότι μάλιστα υπήρξαν και κάποιες απόψεις ότι η Κρήτη άρχισε να ακολουθήσει. Η μορφή του Σπυρίδωνα Τρικούπη. Α, πολύ ωραία. Αυτό που λέτε. Μπράβο. Αυτό ήταν η καθοριστική, τέλος πάντων, έτσι, η κορονίδα αυτής της άποψης, η οποία δεν είναι καθόλου έτσι βέβαια. Γιατί απ' άκρο εις άκρο η Κρήτη το 1821 άμεσα και ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ελλάδα ξεσηκώθηκε. Βέβαια δεν είχε την κατάληξη που είχε η υπόλοιπη χώρα και αυτό οφείλεται σε πολλές συνθήκες, σε κάποιες συγκυρίες πολύ σημαντικές. Όμως οι θυσίες, για παράδειγμα, της επαναστατημένης Κρήτης σε ανθρώπινο δυναμικό ήταν πολύ μεγάλες. Αναλογικά με τον πληθυσμό, καταστροφές τεράστιες, χωριά καμένα, πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, τις οικογένειές τους, βγήκαν στα βουνά και γυναίκες και άνδρες, δεν επιβίωσαν πολλοί από αυτούς, μακριά από την ασφάλεια των οικισμών τους, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους. Διαθέτουμε πάρα πολλές πληροφορίες για όλη αυτή την επαναστατική δραστηριότητα, η οποία δυστυχώς κατέληξε σε μια αιματοχυσία. Βέβαια, επανήλθαν και το 22 και το 24. Στη διάρκεια της επανάστασης οι Κρήτες συνέχεια ανταποκρινόμενοι σε αυτό το κάλεσμα και νιώθοντας ότι πρέπει και αυτοί σαν κορμός της Ελλάδας, όπως ένιωθαν, έτσι, να συμμετέχουν σε αυτή την επανάσταση, ξεκινούσε μια επανάσταση, κατέληγε σε αυτή την δυστυχώς την καθυπόταξη των Οθωμανών και έτσι εξελίχθηκε. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Γιγουρτάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει αντικειμενική θεώρηση της ιστορίας. Δηλαδή, αν ρωτούσε κανείς πού μπορώ να βρω την αλήθεια για το 1821, θα τον παραπέμπατε σε ένα μόνο βιβλίο? Φανταζόμαστε πως όχι. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαβάσουμε την ιστορία σε βάθος? Όχι σε ένα μόνο βιβλίο, αλλά η απάντησή μου είναι ότι ναι, μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία σε βάθος και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Κάθε πολίτης, ειδικά εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες που η πληροφορία με την ψηφιακή τεχνολογία διατίθεται πάρα πολύ εύκολα, κάθε πληροφορία, ατέλειωτες πληροφορίες, έτσι, αξίζει και καλούμαστε μόνοι μας να ερευνήσουμε. Κοιτάξτε, καλό η είναι να αλήθεια... έχουμε γνώμη, αλλά συνήθως στην Ελλάδα σε αρκετές περιπτώσεις δεν στηρίζεται η γνώμη αυτή σε μια ολιστική γνώση και πολλές φορές βασίζεται και πάνω σε ιδεολειψίες. Είναι αλήθεια. Καλό είναι να μην γίνεται αυτό. Είναι αλήθεια, βασίζεται πάνω σε προκαταλήψεις, πάνω σε πρότυπα που έχουμε αντιλήψεων. Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό η πληροφορία όταν διατίθεται πρέπει να ανιχνεύει κανείς και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κοιτάξτε, στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, η ιστορία όπως διδάσκεται, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, ειδικά στην τελευταία τάξη, περιλαμβάνει τις πηγές όπως λέμε, έτσι, οι οποίες είναι πολλές φορές αντιφατικές. Έχουμε πολλές φορές αντιφατικές πηγές. Πράγματι, για ένα γεγονός μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως η ιστορική αλήθεια προσεγγίζεται με μεγάλη ακρίβεια, γιατί διατίθενται και δεδομένα και πηγές και ντοκουμέντα κτλ. Καλά, ειδικά για την ιστορία όπως εξελίσσεται σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, όπως βλέπουμε όλοι, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά ντοκουμέντα που μπορούν να μετατρέψουν σε μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια, μια ιστορική, τέλος πάντων, προσέγγιση. Κάτι που ξέχασα να σας πω πριν όταν μιλούσαμε για την Κρήτη, είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είχε και την πρώτη επαναστατική συμμετοχή σε όλο το χώρο της Ελλάδας το 1770 με τα ορλοφικά. Επανάσταση του Δασκαλογιάννη, έτσι, ήταν η πρώτη που με αφετηρία του Λουτρό των Σφακίων και την μορφή του Ιωάννη Βλάχου του Δασκαλογιάννη ξεσηκώθηκε τότε απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Γιγουρτάκη, σας ακούσαμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις κεραίες μας τεταμένες. Να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλή συνέχεια.